Έλληνες διαιτητές. Γιώργο, θεωρώ ότι ο σημερινός αγώνας και η απόδοση του διαιτή δεν δίνει το δικαίωμα στον Άρη να βγάλει ανακοίνωση για αυτόν τον αγώνα. Κατά την άποψή μου, είναι ένα μήνυμα. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, ο Άρης στο μυαλό του τον έχει στον τελικό. Μόνο. Είναι ένα μήνυμα προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στην Επιτροπή Διαιτησίας για τον διαιτή που θα επιλέξουν και θα βάλουν στον τελικό. Να βάλουμε ένα διαιτητή στον τελικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι κι αλλιώς και ο Άρης το μυαλό του είναι μόνο στον τελικό. Ωραία. Πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τι αμφισβητούμενε αυτέ. Βεβαίως, τρεις περιπτώσεις και τρεις αφορούν την ομάδα του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό κιόλας είπαμε ότι ο Άρης δεν έχει κάποιο λόγο να φωνάζει. Εδώ θα δούμε μια πτώση για ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει ως μη παράβαση. Κανείς δεν πιστεύει ότι αυτό είναι μια παράβαση για πέναλτι. Εάν και έχουμε επαφή, έχουμε πτώση. Ο τερματοφύλακας βγαίνει, δεν βρίσκει την μπάλα. Όμως είναι από τις περιπτώσεις που κανένας, μα κανένας, δεν θεωρεί ότι αυτό εδώ υπάρχει κάτι αντικανονικό. Εδώ ίσως ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Το δείγμα απλά να ξεκαθαρίσουμε ότι εάν και έχουμε επαφή, εάν και έχουμε πτώση, δεν υπάρχει παράβαση, δεν είναι κάτι αντικανονικό. Καλώς ο διαιτητής δεν έδωσε πέναλτι για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε να δούμε τη δεύτερη περίπτωση. Είναι άλλη μια πτώση για ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Ιωαννή. Θα δούμε όμως ότι ο ποδοσφαιριστής του Ιωαννίδης πηγαίνει και προκαλεί την επαφή. Μετά την επαφή πέφτει. Δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Καλώς δεν δόθηκε και το λάθος είναι ότι έδωσε κόρνερ. Καλώς και εδώ δεν δόθηκε παράβαση για πέναλτι. Πολύ σωστός ο διαιτητής. Σωστή απόφαση. Πάμε και την τελευταία περίπτωση. Πολύ κοντά ο διαιτητής, με καθαρό οπτικό πεδίο. Θα δείτε εδώ ότι δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Δεν έχουμε